σύνθετο ατομικό και έξι στις κορίνες, έβδομη στην μπάλα και στην κορδέλα στη Βουδαπέστη. Και έχουμε περάσει στην Αλίνα Καμπάεβα που θα αγωνιστεί στην κορδέλα το Σάββατο, την είδαμε σε αυτό το όργανο να κάνει λάθη και πτώση. Κορδέλα, χρειάστηκε να τον λύσει και όλα αυτά της φέρνησαν καλύτερη βαθμολογία. Εδώ στον αγώνα του Σαββάτου οι αθλήτριες είχαν τη δυνατότητα να μετρήσουν βαθμολογίες σε τρία όργανα. Δηλαδή αν κάπου δεν είχαν πάει καλά, μπορούσαν να αφαιρέσουν αυτή τη βαθμολογία. Σε αυτόν τον αγώνα στο τελικό στο σύνθετο ατομικό αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει. Θα το δούμε αν θα το καταφέρει αυτό. Πάντως έχει βαθμολογηθεί νωρίτερα στα δύο πρώτα όργανα που αγωνίστηκαν οι αθλητρίες του πρώτου γκρουπ με 26.725 στην μπάλα, 26.825 στις κόρινες. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η βαθμολογία που θα τους δώσουν οι κριτές στην κορδέλα. Καλή.